Μένουμε στο θέμα, υπάρχουν εξελίξεις αφού φαίνεται να έχει ταυτοποιηθεί μία ισορρός, ενώ υπάρχει και πρόσωπο το οποίο ανακρίνεται. Πάμε στη Ξένια Προδρόμου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ξένια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αθηθέα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έχουμε εξελίξεις για την εν λόγω υπόθεση. Να πούμε ότι έχει ταυτοποιηθεί μία από τις δύο σωρούς και πρόκειται για Ελληνοκύπριο άντρα, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για το ένα από τα δύο απανθρακωμένου, από τους δύο απανθρακωμένους σωρούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο όχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης. Να πούμε ότι αναμένονται εντός των επόμενων ωρών να ταυτοποιηθούν και τα στοιχεία του δεύτερου θύματος, του δεύτερου προσώπου, το οποίο βρισκόταν επίσης στο όχημα. Ενώ αυτή την ώρα στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ βρίσκεται πρόσωπο το οποίο ανακρίνεται στη ΣΕΑ, το οποίο θεωρείται ότι υπάρχει συσχετισμός με την υπόθεση αυτή ή με το πρόσωπο το οποίο το πρώτο έχει ταυτοποιηθεί. Περιμένουμε και εμείς έτσι να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Και αν θα έχουμε κάποιες πληροφορίες από την μαστηρία και από τα λεγόμενά του και τους ισχυρισμούς του προς τις αρχές. Ξένια, σε ευχαριστώ πολύ.